Με αρκετές ελλείψεις σε καθηγητές μουσικής παιδείας άρχισε η νέα σχολική χρονιά για το Μουσικό Σχολείο Ξάνδης, γεγονός που δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Ιωάννης Κακάρας, η φετινή σχολική χρονιά είναι καλύτερη σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά, μπορώ να πω, όχι με ιδιαίτερες ελλείψεις, τουλάχιστον στους καθηγητές γενικής παιδείας. Έχουμε αρκετές ελλείψεις όμως σε καθηγητές μουσικής παιδείας. Όμως, από πολύ νωρίς φέτος. Μπορώ να πω έχουν έρθει οι καθηγητές μουσικής παιδείας, ένα μέρος δηλαδή αυτών, και έπεται οι επόμενες προσλήψεις που θα αργήσουν στο προσεχές διάστημα, από ό,τι μας διαβεβαιώνουν από το Υπουργείο. Κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν γινόταν έτσι κάθε χρόνο. Οι καθηγητές μουσικής παιδείας ερχόντουσαν αργότερα, πολύ αργότερα στα μουσικά σχολεία. Όχι πολύ αργότερα, αλλά αργότερα. Δηλαδή, ας πούμε, θα προσλαμβάνονταν γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο πολλές από τις ειδικότητες της μουσικής παιδείας. Φέτος τα πράγματα είναι καλύτερα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να επισπευθούν οι διαδικασίες για την ανέγερση νέου κτηρίου ώστε να προσφέρεται μια σχολική μονάδα αντάξια ενός μουσικού σχολείου. Από όσο γνωρίζω, γίνονται ενέργειες από το Δήμο Αβδείρων για τουλάχιστον με την προηγούμενη δημοτική αρχή γινόταν κάποιες ενέργειες για την ανέγερση νέου διδακτηρίου. Δεν ξέρω αυτό αν έχει προχωρήσει, αν θα συνεχιστεί. Πάντως, κάποιες επαφές, συναντήσεις με τους δήμους, των δημάρχων μάλλον Αβδείρων και Ξάνθης, γίνονται και από το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων για να εξευρεθούν ώστε να δουν γίνεται πιο καλές λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, γιατί πρωτίστως έχει σημασία οι μαθητές να έχουν μια σχολική μονάδα αντάξια ενός μουσικού σχολείου. Το μουσικό σχολείο δηλαδή έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις ως σχολική μονάδα και δυστυχώς αυτό το σχολείο που τώρα φιλοξενούμαστε δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να γίνουν ενέργειες για να γίνει μια νέα σύγχρονη σχολική μονάδα. Επίσης, ο κύριος Κακάρας σημείωσε ότι η τοπική κοινωνία αγαπά το μουσικό σχολείο, το οποίο προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσεται. Όλοι αγαπούν το μουσικό σχολείο. Άλλωστε και εμείς σαν σχολείο προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας προς τα έξω. Συνεπώς, όλοι και η τοπική κοινωνία αγαπούν το σχολείο. Πρέπει όμως να γίνουν βήματα και προς την πολιτεία, για να μπορέσει να συσταθεί μια σχολική μονάδα, επαναλαμβάνω, ανάλογη, μάλλον που να πληρεί προϋποθέσεις, και μην ξεχνάμε ότι εδώ γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Πρέπει αυτός ο τόπος να έχει μια σχολική μονάδα η οποία να προάγει τούτο το όνομα. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει να δώσει την ανάλογη σημασία στο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές κάθε χρόνο και να δημιουργηθεί μια νέα αιστεία μουσικής εκπαίδευσης στην Ξάνθη.